Ομάδα, τι κάνετε, ρε παιδιά! Καλησπέρα, καλημέρα! Πώς είστε, πού βρίσκεστε, έχουμε να τα πούμε δύο μερίτσες, έτσι. Ωστόσο, σήμερα ήρθε μια. Έχει μια ωραία μέρα. Δεν έχει. Για να κάνουμε daily video, rest day. Έχω δουλίτσες, κουπάκι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι like, subscribe και να σας ευχαριστήσω γιατί πήγαμε 20.000 και σε αυτό το κανάλι. Μετά πρέπει να κάνεις ένα οποιοδήποτε σχόλιο, ένα αυγό, ένα κουπί, οτιδήποτε για να βοηθήσεις το βίντεο να προωθηθεί. Η φάση έχει ως εξής. Είμαι 100 και κάτι. Έχω φάει πρωινό, πρέπει να κουρευτούμε οπωσδήποτε. Παρασκευή φεύγω για Θεσσαλονίκη, θα κάτσω τουλάχιστον 4 μέρες, μπορεί και 6. Έχω στο μυαλό μου να κάνω 3 βίντεο εκεί. Ελπίζω να πάνε όλα όπως θέλω. Ελπίζω να τα βολέψω όλα και καθημερινά να έχετε και daily video. Έχει πάρα πολύ grind, πάρα πολύ τρέξιμο. Εννοείται ότι το πρώτο πράγμα και το πιο σημαντικό είναι το event, το μεγαλύτερο meetup που έχει γίνει ποτέ στη Θεσσαλονίκη, 2 και 3 Μαρτίου στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, με Πάνο Ντέντ, με Chris Κόγια και όποιος πάρει Mega VIP Pass, αυτό που σας το λέω πρώτα σε εσάς, το δικό μου και του Κόγια το VIP Pass θα είναι το ίδιο, θα είμαστε μαζί. Δηλαδή, μία ώρα θα είμαστε στο ίδιο room με τον Κόγια και θα κάνουμε σίγουρα κάποιο challenge, απεριόριστο Q&A και θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί. Link για το Creator Shop και για τα εισιτήρια θα βρείτε στην περιγραφή. Επίσης έχουν βγει, όποιος δεν το ξέρει, τα merch μου και μπορείτε να προμηθευτείτε από το Creator Shop και να μπείτε στην κατηγορία Γιαννέλης και να τα πάρετε και να τα φοράτε και στην προπόνησή σας και έξω το t-shirt όπου γουστάρετε και να τραβάτε κουπί μαζί μου. Όλα τα λεφτά φυσικά θα δοθούν πίσω στο κανάλι και σε βίντεο γιατί θέλω να δώσω full πίεση φέτος, γιατί έχω στόχο να φτάσω τους 300.000 subscribers. Και είμαστε 146 στο άλλο κανάλι. Οπότε θα πάμε πάρα πολύ εξωτερικό. Σας υπόσχομαι ότι θα είμαι ασταμάτητος, θα κοιμάμαι πιο λίγο, θα δουλεύω πιο σκληρά και θα πιάσουμε όλους μας τους στόχους για φέτος. Επίσης, τώρα που άνοιξα κάμερα, είχα ξεχάσει ότι έχω αερόβιο, οπότε θα πάμε τώρα για αερόβιο. Όχι, θα πάμε για κούρεμα. Και αν δεν είναι εκεί που δεν θα είναι, θα φύγουμε για αερόβιο. Και θα ξαναγυρίσουμε να πάρουμε πράγματα και να πάμε για φωτογράφηση. Αυτά, ήρθα λίγο τουαλέτα. Επίσης τρώω 5.000 και κάτι θερμίδες. Με έχει αρχίσει να κουράζει λίγο το φαγητό. Και πώς είχα φτάσει 6.000 να τρώω και τα τελευταία του. Κούπι. Ο καιρός είναι χάλια. Ενδέχεται να παίξει κάθε φορά που πηγαίνω για φωτογράφηση, έχει τέτοιο καιρό. Δεν μασάμε, κράνος δεμένο και πολύ προσεκτικά. Είναι απίστευτο, τον πετύχαμε μέσα τον μπρο. Μάλλον αρρώστησε, οπότε θα κουρευτούμε πάρα πολύ γρήγορα. Γεια σας. Γεια. Νάτος. Γεια σου φίλε. Πώς πάει. Μαλάκα, για να σε βρω τέτοια ώρα εδώ, ευτυχία νιώθω. Ευτυχισμένος είμαι. Αρρώστησες, καλά είσαι. Λέω κι εγώ. Όπα, γλυκά γιορτάζουμε. Ποιος. Ω, μα δεν νιώθω μία. Πολύχρονος, αδερφέ. Σήμερα το κούρεμα 5 ευρώ πάνω, ε. Ναι, πρέπει να αφήσουμε όλοι. Άστα, φεύγω. Πολύχρονος. Γενέθλια έχει, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω καν γιορτές, τέτοια δεν το έχω καθόλου. Γλυκά δεν τρώω. Ούτε εγώ. Ναι, εντάξει, για το καλό, ρε φίλε. Κουρευτήκαμε και φεύγουμε για αερόβιο. Το πήρα απλά ευθεία για 25 λεπτά. 12.30 θα κάνω και θα γυρίσω πίσω να μην χάνουμε χρόνο για να ξαναπάρω το μηχανάκι και να πάμε να πάρουμε τα πράγματα να πάμε για τις φωτογραφίες. Και ένα reel πρέπει να κάνω. Τι άλλο. Τα έχω σημειώσει κάθε φορά, τα σημειώνω τα πάντα. Ναι, πρέπει να βγάλουμε πάρα πολλές φωτογραφίες. Πρέπει να πάρω αλλαξίες, οπότε ελπίζω να μην βρέξει, θα βρέξει σίγουρα. Let's go! Δείτε λίγο θέα. Άντε, γεια! Για μένα είναι ωραία. Τώρα εσείς θα πείτε εδώ. Τσιμέντα. Να μ' αρέσει. Αλλά γενικά, εάν νιώθεις καλά εκεί που βρίσκεσαι, σου αρέσουν όλα. Να μ' αρέσει.
Πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Γιατί πάντα στα rest day μου βρέχει? Οπότε δεν είναι rest, αλλά τουλάχιστον δεν έχω προπόνηση και έχω εκμεταλλεύομαι τις ώρες που θα ήμουν στην προπόνηση για δουλειές. Και βρέχει. Why? Εν τω μεταξύ απεργούν οι συγκοινωνίες και γίνεται ένας χαμός από αστυνομία και κόσμο στο δρόμο για τα τέμπη. Καθώς πέρσι σαν σήμερα έχασαν άδικα εντελώς και από εγκληματική ενέργεια τόσα πολλά άτομα στα τρένα στα τέμπη. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μπουν οι δολοφόνοι στη φυλακή, να πέσουν κυβερνήσεις, να ξυλωθούν όλοι και να δικαιωθούν οι ψυχές και κάπως να ανακουφιστούν οι γονείς και οι συγγενείς των χαμένων. Που βέβαια δεν θα γίνει τίποτα αυτό, αλλά πες τουλάχιστον ότι οι εγκληματίες και η μαφία που μας κυβερνάει θα πληρώσουν κάπως με κάποιο τρόπο. Ο θάνατος, αξίζοντας. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι να μην ασχολείστε με κανένα κόμμα στην Ελλάδα. Όλα γίνονται για τα λεφτά, όλα κάτω το τραπέζι. Κανείς δεν νοιάζεται για το καλό του πολίτη. Για τίποτα δεν νοιάζεται παρά μόνο για να βάλει το ψωμί, το χέρι μέσα στο μέλι και να το βουτήξει. Εννοώντας ότι μόνο για να κλέψουν και να φάνε λεφτά γίνονται όλα. Μακριά από αυτά, όλα είναι μαφιοζηλίκια. Όλα είναι στημένα, η τηλεόραση μόνο σας δείχνει ό,τι θέλει, υποκινούμενοι από τα κόμματα και πληρωμένοι αδρά. Οπότε ναι, αυτό και δεν ξέρετε τι εγκληματίες και μαφιοζηλίκια γίνονται στην Ελλάδα με τα κόμματα. Όποιος πάει να μιλήσει στον ντρόνε, έχω μάθει στα τρένα διορίστηκαν άνθρωποι χωρίς καν απολυτήριο γυμνασίου, που αυτοί οι άνθρωποι μπήκανε με βίσμα από κάποιο κόμμα και πήγαιναν σε καθημερινά δρομολόγια της ζωής παιδιών και όχι μόνο, χωρίς να έχουν ιδέα πώς να χειρίζονται τα τρένα. Και αυτό γίνεται σε όλους τους τομείς στην Ελλάδα, σε πολλά επαγγελμάτα. Σκεφτείτε μόνο αυτό σκεφτείτε. Έγινε το τρακάρισμα με τα τρένα και το βράδυ τσιμεντώθηκε η περιοχή για να μην βρούνε το έφλεκτο υλικό. Φανταστείτε τώρα τι μαφιοζηλίκια μιλάμε. Έχουν πεθάνει τόσα άτομα και πήγανε το βράδυ χωρίς άδειες, χωρίς τίποτα, χωρίς να αφήσουν πρώτα τους επαγγελματίες, εγκληματολόγους να ελέγξουν την περιοχή, να δουν τα αιτία κλπ. Και τσιμέντωσαν όλο το μέρος. Φανταστείτε τώρα γιατί τι μαφιοζηλίκια μιλάμε. Και είμαστε τόσο πρόβατα και ζώα, που μπορεί να είναι και στημένοι ακόμα και ψήφοι βέβαια, έτσι να το κρατάμε και αυτό, που τους ξαναβγάζουμε με 40%. Πόσο τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει καν, δεν ασχολούμαι, δεν πηγαίνω καν, δεν υπάρχει νόημα να πηγαίνεις να ψηφίσεις, είναι όλα μούφα και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Αυτά, κρατήστε τα απλά στο μυαλό σας, να σκέφτεστε αυτά που βλέπετε και να τα φιλτράρετε πάρα πολύ καλά και πάρτε την τηλεόραση και να την έχετε μόνο για Netflix και αυτό για μια φορά στο τόσο για να μην χάνετε το πολύτιμό σας χρόνο. Αυτά. Όλα είναι μούφα. Αλλά και στα social είναι τα περισσότερα μούφα, να ξέρετε. Δωρεές. Τέλος πάντων, ας μην τα ανοίξω. Γυρίζουμε, κατουργέμαι άπειρα, άχρηστη πληροφορία της ημέρας, πάρε μπρο. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι και πολύ καλό πεζούμε βρωμιάκι, σου πω την αλήθεια. Και πάμε να πάρουμε το μηχανάκι και να φύγουμε σπίτι, να φάμε και να φύγουμε ξανά για φωτογραφίες. Νομίζω ήρθα από το λάθος μέρος να προπατήσω και πρέπει να πάμε απέναντι, γιατί μετά σε βγάζει, σε μπρεβάζει και πολύ πιθανόν να με πατήσουν. Πάτε από εκεί πράγμα. Καλή θεία.
Αυτά πρέπει να είναι Airbnb. Τι ωραίο. Βασικά δεν ξέρω, τι να παίζει μάλλον. Είναι και σπίτια κανονικά. Τώρα θα τρέξουμε μακαρόνια με κιμά, γιατί είναι το αγαπημένο μου γεύμα και δεν έχουμε και πολύ χρόνο για να χασούμε ράμε τρώγοντας. Δηλαδή να μου βάλω κότα ρύζι. Κατεβαίνει πολύ πιο δύσκολα από το μοσχάρι με το μακαρόνι και εκτός αυτού έχω και έτοιμο μοσχάρι. Τώρα, επίσης αυτά τα μακαρόνια, παιδιά, είναι τα αγαπημένα μου, δεν τα αλλάζω με τίποτα. Λαζανάκι δημητριακά με βρώμη Μάκβελ. Βρείτε τα και πείτε μου τη γνώμη σας όταν τα δοκιμάσετε. Πεθαίνω ρε, πεθαίνω, πραγματικά πεθαίνω. Και θα ζυγίσω 140 γραμμάρια σε ένα μπολάκι που έχει το γεύμα. Εύκολες θερμιδούλες στον όγκο. Θα σας δείξω τώρα ποιες είναι και είμαι σίγουρος ότι θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Εμένα μου τις πρόσθεσε ο προπονητής μου τώρα στο πρωινό μου και έχω πάρει εύκολες έξτρα θερμίδες για να προσθέσω στο πλεόνασμά μου. Λοιπόν, σουλτανίνα σταφίδα. Δηλαδή και νόστιμο είναι και ευχάριστο και 30 γραμμάρια θα πάρεις πάρα πολλές θερμίδες και καλό για τον άνθρωπο. Για πρωινό ή για πριν την προπόνηση νομίζω είναι πάρα πολύ. Εγώ πάρα πολύ καλό. Εγώ το... τα παίρνω στο πρωινό. Τα βάζω στο πρωινό. Τα παίρνω, λες και συμπλήρω. Τσεκάρε τέτες, τις πήρα φωτολίτου. Πάντου έχει σουλτανίνα. Έτσι. Και όσοι δυσκολεύεστε με το φαΐ, πάρτε και λίγες στεφιδούλες ή δαμάσκηνα. Είναι το ίδιο. Και θα σας βοηθήσει, θερμικά. Ρωτάνε τι που πήγε η ευφυΐα μου! Όταν τους λέω να πάρουν τα τρία μου. Μα στις δύσκολες περιόδες στη ζωή μου, αυτό που με έσωζε ήταν τα αρχίδια μου. Ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό, Πώς είναι, ρε. Τέλος πάντων, καταλάβατε, αυτό της ζωής μου. Επίσης, γενικά πίνω 4 λίτρα με 4,5 τη μέρα. Στα race days δυσκολεύομαι πάρα πολύ, όπως σας έχω ξαναπεί, καθώς δεν έχω προπόνηση και μέσα στην προπόνηση πίνω 2,5 λίτρα νερό που είναι πολύ πιο εύκολο να κατέβουν. Βάζω μινόξια, βάζω κυκλική dextrin, βάζω γλουταμίνη, όλα αυτά δίνουν μια υπέροχη γεύση και μέσα στην προπόνηση, ανάμεσα στα set, πίνω πάντα νερό και κατεβαίνει πανεύκολα. Τώρα που δεν έχω προπόνηση, κουπί. Αντιπροσωπευτική. Αντιά. Ωστόσο, χθες πήγα σούπερ μάρκετ, έδωσα ένα 50 ευρώ. Δεν πήρα και πάρα πολλά γιατί θα φύγω Θεσσαλονίκη. Θα έχετε κάθε μέρα daily video από τη Θεσσαλονίκη, πώς θα ψωνίζουμε, τι θα τρώμε. Εκτός τις μέρες που θα γυρίζω βίντεο εννοείται. Αλλά κάτι θα κάνω εκείνες τις μέρες, λογικά θα προσπαθήσω. Πήρα, έκανα έναν άπαχο μοσχαρί σε κιμά από το Lidl, ο οποίος τώρα έχει γίνει λίγο μπετόνα με... Ωπα ρε, άνοιξε τη ζυγαριά και θα βάλω 150 γραμμάρια. Όποιος είναι στον όγκο, αλλά και όχι, αλλά κυρίως στον όγκο, μην αμελείτε να τρώτε κόκκινο κρέας. Βοηθάει πάρα πολύ στη μυϊκή ανάπτυξη. Ανεβάζει τα ερυθρά ατμοσφαίρια, είναι ό,τι καλύτερο και γενικά είναι το καλύτερο κρέας που μπορεί να φάει άνθρωπος το κόκκινο. Γιατί φιλτράρεται στο στομάχι του μοσχαριού ό,τι σαβούρα και να τα ταΐσουν. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για τον άνθρωπο το κόκκινο κρέας. Μην το αμελείτε σε καμία περίπτωση. Επίσης θα βάλουμε, αν την βρούμε, 30 γραμμάρια γκούντα. 30 γραμμάρια γκούντα. Φέτος έχω, γιατί δεν είχα βρει. Οπότε είναι μια μισή φέτα την κύριε γραμμάρια, να ξέρετε. Ωραία, και θα το βάλω μικροκυμάτων για 30 δευτερόλεπτα, ούτως ώστε να λιώσει. 12 για τα streams.
πιατάκι μέσα. Έχω βάλει αλάτι στο νερό των μακαρονίων, των λαζανίων. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Πού κρύφτηκες? Παπ. Μπαπ. Μπαπ. Κέτσαπ στέβια. Μουστάρο φουλ. Μπαπ. Μουστάρο μετά. Μια χαρά είναι, 30 δευτερολεπτάκια. Μέσα. Αλάτια, πιπέρια έχει ο κιμάς. Ανακάτεμα. Και αυτό είναι το αγαπημένο μου γεύμα. Τα αγαπημένα μου, τα πόδια μου ρε φίλε. Θα γίνεται κάποτε να κάνω πόδια και την επόμενη μέρα να μην είμαι έτσι. Γίνεται. Θα κάτσεις εκεί. Δεν θα κάτσεις, το ξέρω. Παλέψω όμως για να κάτσεις. Θα κάτσεις. 12 για τα streams. Μια μπουκιά και κλείνω να φάω. Να δοκιμάσουμε. Και να βαθμολογήσουμε. Πεθαίνω για λαζανάκι. Πεθαίνω. Τον κιμά τον έκανα αυτή τη φορά με βαλσάμικο. Είναι πολύ ωραίο. Τόπ και ματάρα γιόγκο, έτσι. Δικιά. Καλή όλη σε όποιον τρώει και σε μένα. Τα λέμε έτσι λίγο. Τώρα, έχω γεμίσει την τσάντα με βασικά συμπληρώματα που χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση και θα πάμε για φωτογραφίες όπως την αγαπημένη μου Jack Way, αλατισμένη καραμέλα, Isolate, αμινοξέα, υφάδες βρώμης, βιταμίνη C, μονοϊδρική κρεατίνη, που αυτά θα τα βρεις από jimbeam.gr με εκπτωτικό κωδικό στο τέλος της παραγγελίας σου για Νέλης 5 και έτσι με στηρίζεις απίστευτα να συνεχίσω το έργο μου και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και παίρνεις και ταυτόχρονα έκπτωση και θα πάρω και το τρυποδάκι μου, δεν θα πάρω κάμερα για τις φωτογραφίες καθώς για να βγάλω φωτογραφίες με κάμερα θα πρέπει να πάρω την άλλη κάμερα και βαριέμαι γιατί αυτή που έχω τώρα είναι πιο πολύ για βίντεο. Για να αλλάξω φακούς και λοιπά βαριέμαι, δεν το έχω και προσπαθώ ωστόσο να την πουλήσω κιόλας την 6400 για να πάρω φακό, αν δεν πουληθεί δεν πρόκειται να πάρω φακό 2200 ευρώ, αν πουληθεί κάνα χιλιάρικο που την έχω στο marketplace εννοείται τα υπόλοιπα κουπάκι θα τα συμπληρώσω και θα πάρω φακό για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με την κάμερά μου καθώς χωρίς φακό να τραβάει full frame δίνει το 30% της. Φανταστείτε πόσο μεγάλη διαφορά θα έχει όταν θα μπορέσω να την πάρω. Υπομονή, όλα θα γίνουν όπως είχα πει σε κάποιο daily πριν μήνες ότι μια μέρα θα καταφέρω να πάρω την κάμερα. Θυσίασα πολλά, είχα πάρει τα donate σας γιατί 31 Δεκεμβρίου είχα ανοίξει live για να πάμε 100.000 και μου βάλατε 1.000 ευρώ donate. Πήρα εκείνα τα λεφτά και πήρα όλα τα υπόλοιπα από την τσέπη μου και πήρα με αυτή την κάμερα, την ZV-1Y, με πάρα πολύ κουπί που κόστησε, πατήστε στο Google πόσο κόστησε γιατί δεν μου αρέσει να λέω για ποσά και λεφτά. Οπότε όλα πίσω σε εσάς, στο κανάλι και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν θα σταματήσω ποτέ να δουλεύω σκληρά και ξέρω ότι το εκτιμάτε και ο κόπος μου έχει ανταμυφθεί ως τώρα αρκετά και δεν είμαι ούτε καν στην μέση. Έχω δώσει ένα 20%. Αυτό. Λοιπόν, φεύγουμε. Περιττό να σας πω ότι για αλλού πήγαινα, αλλού κατέληξα όπως πάντα. Έχω έρθει Λυκαβιτό. Πρώτη φορά ήρθα. Και εγώ αυτό που βλέπετε τώρα γίνεται πρώτη φορά στη ζωή μου. Οπότε έχω παρκάρει το μηχανάκι εδώ. Με ανοιχτό το καπάκι για να γεμίσει νερό όταν βρέξει σε λίγο. Και ό,τι καλύτερο η θέα αυτή. Και Λυκαβιτό σας πήγα. Φούλησα το νόμα εδώ και ευελπιστώ να τελειώνει κάπου. Δεν είμαι τώρα για να κάνω πολλά σκαλιά καθώς έκανα και πόδια γεμισμένα χθες. Αυτά. Τους είμαι έχω καλά. Όχι.
πρόσημα. Η Θεά είναι απίστευτη, έχει δύο δρόμους από εδώ και από εκεί. Από εκεί βλέπω πολύ κουπί, οπότε έχουμε 6 ώρα ραντεβού για ένα meeting, τέλος πάντων, σημαντικό. Οπότε δεν είμαστε για κουπί. Πω, τρέμα πάνω πάει. Μια πριζώνεται τώρα. Εκεί τι κάνει καρκλίτσα. Γενικά μου αρέσει πολύ. Δεν θα σας το κρύψω. Περιστέρια. Η Θεά είναι εντάξει. Δεν υπάρχει. Ωστόσο, νομίζω είναι. Ωρε φίλε, δείτε εδώ βίλες. Ενοικιαζόμενες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Thumbnail εδώ. Thumbnail. Έβγαλα 4 φωτογραφίες εδώ. Τη μία την ανέβασα 5 ουσιαστικά. Τη μία την ανέβασα. Μπείτε, κάνω like στο Instagram για ανέλυση 2 κάτω παύλες και θα κάνω το κουπί να ανέβω πάνω. Δεν βαριέσαι, αφού ήρθαμε που ήρθαμε. Άντε, γεια. Και θα πάμε από εδώ. 30% μπαταρία έχει GoPro. Θα συνεχίσω λογικά με το κινητό μετά. Έχει και μια καφετέρια εδώ. Δείτε λίγο θέα. Άρτης δηλαδή να πιεις εδώ τον καφέ σου. Και άντε. Και ένας κύριος εκτελεί χρέη βιντεογράφου. Φωτογράφου στην κοπέλα του. Κλασικά φαινόμενα. Οπότε το βίντεο θα το ονομάσω πήγα στο Λιχαβητό. Δείτε και εδώ. Τραπεζάκι φαγητό εδώ. Τι έχει να φάμε, τίποτα. Α, εντάξει, κρύο έχει. Λογικό, ποιος θα έρθει να κάτσει να φάει. Κουράδα είμαι, παιδιά. Μην βρίζετε. Κατουργέ με άπειρα. Άπειρα, ρε. Άπειρα. Όχι απλά, κατουργέ. Δικαιώνει όμως η Θεά. Δείτε εδώ. Hello. Να είδατε τι αγγλικά ξέρω, κορυδεύτε. Όχι ρε φίλε. Τι δεν έβγαλα εδώ φώτο. Για να ανεβάσω. Βλακή έκανα. Fuck. Εδώ έπρεπε. Ναι. Όσο ανεβαίνεις το μεταξύ είναι ακόμα πιο ωραία. Με κάκτους, φοίνικες. Δεν είναι φοίνικες, κάκτους. Πώς λέγεται αυτό, αλόες. Γιγαντιές αλόες βασικά. Όχι απλά αλόες. Και κουβαλάω και αρκετό εξοπλισμό. Ωστόσο θέλω να φτάσω στην κορυφή. Όπως δείτε και ένα πολύ ωραίο παγκάκι. Εδώ αράζεις. Φυσικά δεν έχει να κάτσεις να αλλάξεις αυτό. Μια χαρά. Προχωράμε. Ωραία φίλε, τεράστια Αθήνα. Η Ακρόπολη. Πώς φαίνεται έτσι. Απίστευτο. Τα παιδιά χαίρονται. Ω, έχει πολύ. Θα αφήσω ένα νεφρό μέχρι να φτάσω πάνω. Και αυτό είναι ένα τυπικό rest day του Γιάννη. Κλασικά. Τι έχουν πάθει εδώ. Τις άφησαν. Εδώ κλειδώνεις την αγάπη σου. Πάρα καλά δεν έχω. Λουκέτο. Τι γυρνάει αυτό. Για δύο λόγους συνεχίζω. Πρώτον, γιατί έχω μάθει να μην τα παρατάω ποτέ. Και δεύτερον, και σημαντικότερο αυτή τη στιγμή, πας και η τουαλέτα. Λίγο έμεινε. Πάνε σκαλιά έχει. Γεια σας. Δεν βοηθάει κανείς. Thank you.
κιλοπόδι. Έχω σκάσει κιόλας. Και εδώ η καφετέρια. Είδατε, ξέρετε την άλλη φορά. Θέμα είναι μέχρι να ανέβεις. Καλοκαίρι εδώ. Θα χρειάζεται μετά πριν κάτσεις να κάνεις μπάνιο. Και εδώ έχει. Εκκλησία. Και έτσι είναι πάνω. Έχει δύο τηλεσκόπια με χρήματα. Δύο. Καμπαναριό. Εκκλησία. Τουαλέτα δεν έχει. Όχι, δεν περίμενα να έχει τελικά. Οκ. Okay. Μην πέσει τσάντα μου από εκεί. Θα κλαίμε. Τώρα δείτε τι θα κάνουμε. Θα πάμε πιούμε καφέ για να πάμε τουαλέτα. Θα δούμε και πόσο έχει ο καφές. Ποιος θα το έλεγε ότι ένα απλό κούρεμα και λίγες φωτογραφίες θα τέλειωνε κάπως έτσι. Βρέζει, βρέζει. Θέλω να δω πόσο έχει ο καφές όμως. Απορία το έχω για εσάς πιο πολύ. Να κατουρίσω θέλω. Πάμε. Πάμε. Το έβλα μου φλαμπούλ. Φτάσαμε. Λοιπόν, έχει και ένα φοβερό εστιατόριο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Με παλιά σαν φυλάδια τέλος πάντων. Εφημερίδες, φωτογραφίες. Και είναι πανέμορφο. Μακάρι. Τώρα ψάχνουν τουαλέτα. Λογικά δεν είναι από εδώ. Ξέρετε. Μπορεί να είναι και από εδώ. Μάλλον από εδώ. Τι είναι εδώ, ρε. Μάτι. Κρύο. Καλή παιδιά. Εγώ ένα κατούρμα θέλω να κάνω. Δείτε μπάνιο. Να ξέρετε ότι αν δεν κάνω λάθος έχει κάπως τελεφερίκ να ανέβεις πάνω. Εδώ. Ωστόσο ρώτησα το παλικάρι εδώ που δουλεύει. Έχει τελεφερίκ. 10 ευρώ να ανέβεις, 10 να κατέβεις. Λογικά οι τουρίστες ανέβα, το κατέβα. Χρησιμοποιούν έτσι. Ναι, ανέβα κατέβα 10 ευρώ. Α, 10 να ανέβα κατέβα, εντάξει. Ανέβα κατέβα είναι για όλους. Κοίτα να σου πω την αλήθεια, μέσα στη ζέστη δεν μπορείς να έρθεις με τα πόδια, φίλε. Πεθάνεις. Ωραίος. Κάτσε σου το καφεδάκι. Να χαρά. Εδώ αυλή, βάζει σκουτούλες ό,τι θέλει. Έχει. Α, τέλειο. Μόνο δάτο. Α, είσαι ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Ο καφές είχε 4,5 ευρώ. Μια χαρά, δεν καμένος. Νεράκι. Μόνο τουρίστες βασικά είδα. Και κάνα δύο Έλληνες. Με έχουν βάλει εδώ πέρα να προσπαθήσω να ανοίξω μια... τι είναι? Φιάλη. Μια φιάλη. Δεν το έχω καθόλου, έχουν φύγει από δίπλα μου, φοβούνται. Δεν ανοίγει αυτό, ρε. Το έχετε κάνει επίτηδες έτσι, ε? Όχι. Πάμε. Τώρα δεν φεύγω. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις και την πετσέτα που είναι δίπλα, ίσως να σε βοηθήσει λίγο. Έχουμε πλέξει, ρε. Παιδιά, ούτε καλά, είναι, το παλικάρι εδώ δεν μπορεί να το ανοίξει. Ρε, την έχουμε σφίξει πάρα πολύ αυτή. Να μας πείτε εκεί στην Πετρογκάζ τι κάνετε. Ποδάφι μου. Την έχουμε σφίξει πολύ, δεν γίνεται. Κάτι άλλο που λέω. Είδες. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορεί να το ανοίξει. Θα κλείσουμε το βίντεο, θα το πάω. Θα τα πούμε άλλη ώρα. Περίμενε, το παρατάω. Μήπως να φεύγω. Ποιος είναι αυτό το παραγωγή? Πετρογκάζ, εκεί. Και να σε παραπονάσω. Ανέβασε το στο vlog να το δούνε, να... Oh, ναι. Όχι! Ποιος την έσφιξε? Δεν ξέρω, ρε. Αυτή. Σφίξε πόσο κατάλαβες. Κοίτα, άμα δεν μπορεί ο άνθρωπος, φαντάσου... Δεν μπορεί! Έχει κοκκινήσει, έχει υδρώσει. Τα έχει κάνει όλα. Δεν πειράζει, γυρίσουμε πίσω. Δεν γίνεται με τίποτα.
Το challenge τελείωσε, παιδιά. Δεν μπορεί να ανοιχτεί. Η μπουκάλα δεν μπορεί να ανοίξει. Τέλος. Κοκκίνησε. Έκανε το WOD της ημέρας, λοιπόν. Τελευταία προσπάθεια. Λοιπόν. Καταρχάς σίγουρα. Ναι, έτσι είναι. Ναι, όλες, αφού έχουμε ανοίξει όλες τις υπόλοιπες. Μας έχεις πει και πέρυσι πάλι το ίδιο. Δεν στη διπλά. Τι έγινε. Δεν στη διπλά. Ε? Τίποτα. Τίποτα. Το μούτο. Πω. Όχι ρε φίλε. Δεν πειράζει. Το challenge. Το challenge δεν πέτυχε. Πέρσι όταν είχε γίνει τι κάνατε. Την επιστρέψω. Δεν ανοίγει με τίποτα. Έχασες. Το έχασες. Εντάξει, έχει πρόβλημα. Προσπάθησα όμως. Ξέρετε, δεν γυρνούσε με τίποτα. Οπότε φεύγουμε. Προσπάθησα όμως. Και ψώσε. Λοιπόν. Εσείς. Λοιπόν, η θέα είναι απίστευτη και θα φύγουμε. Έχω αλλάξει κάμερα καθώς GoPro έκλεισε μπαταρία και είχα μόνο μια μπαταρία μαζί μου. Δεν ήξερα τι θα κάνουμε όλο αυτό το ταξίδι. Όχι, από εδώ ήρθα ή όχι. Μένει από πού να. Λοιπόν. Τώρα μου είπε το παλικάρι από πάνω. Φώναξε όσο πως κατέβαινα ότι την άνοιξε. Ρεζίλια νόμα. Μπορείς να τρέχεις, δεν ξέρω. Έχουμε. Τώρα θα πάμε σε εκείνη στο παρατηριάκι που έχει. Θα βγάλουμε 4 ακόμη φωτό και done. Και μετά πάμε σπίτι, τρώμε, γιατί 6 ώρα έχω το ραντεβού και βριακά θα απολάβω. Είδατε, σας είπα, αν προσπαθούσα κι άλλο και δεν τα βαρατούσα εν τέλει, θα το είχα ανοίξει. Έβαλε δύο χέρια μου. Δεν λέμε. Εντάξει, γιατί κάτι φορά δεν είναι κάτι. Εδώ έχει βάλει κάποιος και νεράκι για τις γατούλες. Είδα καμιά 3-4 ανεβαίνοντας. Επειδή αγνοφαίνονται κάτι κορίτσια εκεί, θα βγάλουμε τις υπόλοιπες 4 φωτογραφίες κάπου εδώ. Γιατί δεν έχω και μπαταρία ούτε στο iPhone και δεν ξέρω και πώς θα γυρίσω. Χωρίς GPS, πρώτη φορά έρχομαι. Εντάξει, θα το βρω. Απλά δεν ψήγαμε τώρα στο κέντρο σήμερα με απεργία να κάνω βόλτες άδικα. Έτσι. Τελειώσαμε. Φεύγουμε. Μια χαρά είναι οι φωτογραφίες που έβγαλα. Θα τις στείλω στην εταιρεία. Και τέλος. Οπότε, νομίζω για σήμερα είναι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν αύριο θα έχουμε βίντεο. Λογικά δεν θα έχουμε. Γιατί τρέχω να φύγω από Θεσσαλονίκη. Οπότε like, subscribe και κάντε ένα οποιοδήποτε σχόλιο. Καθώς βοηθάει πάρα πολύ να προωθηθεί. Και τα λέμε.